Τι δεν ξέρουμε για το Θέμη Δαματίδη? Τη μεγάλωσε σε ένα σπίτι γκυσαριανή που ήταν έτσι μόνο κατοικία και ήμασταν όλοι θείοι, παππούς, γιαγιά, ξέρεις, όλοι, αδέρφια μου, ξαδέρφια. Πέρασε και από Νότια Αφρική. Ναι, πήγαμε μετανάστες εγώ σε μικρή ηλικία. Η πρώτη εικόνα που σας έρχεται, όταν φαίνεται στο μυαλό τα παιδικά σας χρόνια? Θυμάμαι έτσι που ανεβαίναμε τα δέντρα, πιάναμε χαμελέοντες, πιάναμε αράχνες έτσι λίγο επικίνδυνους σκορπιούς. Τον τελευταίο χρόνο πριν φύγουμε από εκεί είχα πάει και σχολείο ισόκλειστο, γιατί ήμασταν σε ένα χωριό λόγω δουλειάς του πατέρα μου. Είμαστε σε μια μικρή πόλη που δεν είχε γυμνάσιο. Μετά πήρα μέρος εγώ σε κάτι αγώνιστο σχολείο, από όλα τα σχολεία, στην κολύμβηση. Αυτά, είχα πάρει κάτι βραβεία. Αλλά τι έχετε κρατήσει περισσότερο από όλες αυτές τις εμπειρίες? Μέχρι να συνηθίσω έτσι να συνηθίσω που ήμουν, δηλαδή μόνος Έλληνα, έμαθα περισσότερο, πιο εύκολα τη γλώσσα, ας πούμε, εκεί. Με αυτόν τον τρόπο και έμαθα να μην παραπονιέμαι. Η νύχτα γυρίζει για σένα. Στον Άι Ευκαιρία, όπου από εκεί ουσιαστικά ήταν για σας η μεγάλη ευκαιρία. Τι ήταν αυτό που σας έδωσε όθηση να δηλώσετε συμμετοχή? Δεν δήλωσα εγώ συμμετοχή. Εγώ την εποχή εκείνη ζούσα στην Στοκχόλμη, Σουηδία. Κάποιο καλοκαίρι που ήρθα, το 1979, για διακοπές, ήμουν έτοιμος να φύγω και μου λέει η γιαγιά μου, η γιαγιά μου η Δέσποινα, που κάποια στιγμή μου λέει: «Ω, μη φεύγεις», μου λέει, «ακόμα». Της λέω: «Γιατί?». «Κάτσε», μου λέει, «μια εβδομάδα ακόμα». Περίμενε, είχε αγωνία να με... Εσείς συνεχίσατε και δουλεύατε, δουλέψατε και ως χρυσοχώς, κάνατε διάφορα επαγγελματικά. Ναι, αργυροχώς. Πολλά πράγματα. Πήγα να βοηθήσω και τον αδερφό μου με βογιατίσματα. Και σε μεζινάδικο κατουτέψη. Και ισχύει ότι βρήκατε πρόσφατα δικές σας δημιουργίες που είχατε κάνει? Ναι, βρήκα πριν 10 χρόνια, είχα βρει κάτι και περισσότερο καιρό. Βρήκα σε ένα σπίτι μια μέρα που το αναγνώρισα και ήταν δικό μου, και κάπου αλλού πάλι στο μοναστηράκι βρήκα δύο κομμάτια και τα πήρα. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά. Ο Στέλιος Καζαντζίδης σας είχε χρήσει ως τον διάδοχό του. Δεν υπάρχει διάδοχος στο Στέλιο. Είναι μοναδικός. Τι σας λείπει περισσότερο από εκείνον? Το χαμόγελό του, η όρεξη που είχε πάντα. Να μείνουμε στην καρδιά, στην μεγάλη σας επιτυχία. Εσείς τι έχετε κρυμμένο στην καρδιά σας? Στην καρδιά μου έχω κρυμμένη αγάπη και συγχώρεση για τους ανθρώπους που τους καταλαβαίνω πολλές φορές κάνουν κάποια σφάλματα και πολλές φορές, τις περισσότερες βέβαια, από ανάγκη. Πολύ όμορφες εικόνες μοιραστήκατε μαζί μας. Θα μοιραστούμε και απόψε έτσι τα τραγούδια αυτά που θα σας πω. Όχι μόνο απόψε, αλλά γενικότερα μας χαρίζετε υπέροχες στιγμές στο Voice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Είναι κάποια τραγούδια τα οποία θα ετοιμάσω, τα έχω εντοπίσει. Ένα αφιέρωμα στο Θεοφάνο, στο Γιώργο. Κάποια έκπληξη, τραγούδι.